28 Φεβρουαρίου με μοναδικό θέμα τη συζήτηση μετά από τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τις καταστροφές που πάθανε πολλά καταστήματα στην πόλη μας. Θα σας πω αυτές τις μέρες μέσα τι κάναμε ακριβώς σαν διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου για να ξέρετε τι βήματα κάναμε προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν όλοι οι συνάδελφοί μας. Την Τρίτη ζήσαμε ένα πρωτοφανές γεγονός, πράγμα που δεν έχει ξαναζήσει η Αλεξάνδρεια και δυστυχώς πολλά καταστήματα πλημμύρισαν. Την Τετάρτη το πρωί σχεδόν πάρα πολλοί από εμάς από τους συναδέλφους βγήκαμε έξω στην αγορά, στα καταστήματα τα οποία είχαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα προκειμένου να έρθουμε σε μια επαφή και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Περάσαμε από όσο πιο πολλά καταστήματα μπορούσαμε για να δούμε και να κάνουμε μια αποτίμηση των ζημιών. Είδαμε το μέγεθος της καταστροφής σε πολλά καταστήματα και ειδικά στην περιοχή που βρισκόμαστε εδώ πέρα που είναι και τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου πάθανε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτές τις μέρες μέσα έχω έρθει σε επικοινωνία με αρκετούς φορείς, να το πω έτσι απλά, που μπορούν να στηρίξουν και προκειμένου και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος να έχουμε ενημέρωση, γιατί το γεγονός σας δεν κρύβουμε να πούμε ότι ήταν πρωτοφανές και για εμάς τους ίδιους δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά μια παρόμοια κατάσταση, προκειμένου να ξέρουμε και πώς να το χειριστούμε και εμείς οι ίδιοι. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα, μιλώντας μετά και με την Ομοσπονδία μας, την Κεντροδυτική Μακεδονία που είναι εδώ πέρα πάνω, που εκπροσωπεί όλους τους εμπορικούς συλλόγους, και με την Αθήνα κάτω, την ΕΣΕ, με τον νομικό σύμβουλο που έχουμε εκεί πέρα, και με το επιμελητήριο της Συμμαθίας, προκειμένου να βρούμε λύσεις. Θα σας πω με τον καθένα τι ακριβώς έχει συζητηθεί και με τον Ομάρχη, συγγνώμη, και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καραπαναγιωτίδη. Σήμερα το πρωί είχαμε συνάντηση. Θα σας πω με τον καθένα τι έχει υποθεί. Έχουμε εδώ πέρα, καταρχήν να ευχαριστήσω και τα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου, οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα, και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είναι ο κύριος Ναλμπάτης Κωνσταντίνος και ο κύριος Σαμπατζίδης Γιάννης. Δεν νομίζω να είναι κάποιος άλλος, και αν ξεχνάω, να μου το πει ή από κάποιον άλλον φορέα. Μιλώντας την Τετάρτη το πρωί ήρθα σε επικοινωνία με το επιμελητήριο, ο οποίο είναι ένας φορέας ο οποίος μας αφορά άμεσα. Ήρθα σε επικοινωνία με την διοίκηση και με τον κύριο Αλμπάνη σε πρώτη φάση και με τον κύριο Γιαναβαρτζή Σταύρο και προσπάθησα να μου δώσουν λύσεις πώς μπορεί το επιμελητήριο να στηρίξει όλο αυτό που συνέβη στην Αλεξάνδρεια. Εχθές το επιμελητήριο είχε διοικητικό και εκεί πέρα συζητήθηκαν αυτά τα πράγματα και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και τις οποίες και ήδη θα μας τις πούνε εδώ πέρα, αλλά και την ενημέρωση που έχω εγώ θα σας πω ότι το επιμελητήριο θέλει να σταθεί δίπλα μας. Τόσο σε νομικά, γιατί το επιμελητήριο έχει νομικούς συμβούλους και μπορούν να μας στηρίξουν, αλλά και οικονομικά. Εγώ δεν θα πω ότι θα μας δώσουν 500.000-2.000 ευρώ. Οι άνθρωποι θα δούνε, θα κάνουμε εδώ μέσα την αποτίμηση, θα βγάλουμε το δικό μας πόρισμα και από εκεί μέσα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε. Πολλά μόνο τα μαγαζιά ή και σπίτια. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος εκπροσωπούμε, Γιώργο, μόνο τα καταστήματα της πόλης μας. Λοιπόν, επίσης εδώ πέρα μου ζητήθηκε από τους συναδέλφους να καθίσουμε να βρούμε έναν δικηγόρο. Ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα σε επικοινωνία με κάποιους δικηγόρους της πόλης, οι οποίοι είτε για φόρτο εργασίας είτε για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν θέλανε να αναλάβουν την υπόθεση. Γι' αυτόν τον λόγο και καλέσαμε τον κύριο Στέργιο Σουροβίκη, ο οποίος ήρθε από τη Βέρεια, προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση και να μας ενημερώσει ακριβώς πώς μπορούμε να κινηθούμε. Από το μελητήριο, όπως σας είπα, και θα το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι εδώ πέρα που βρίσκονται, έχουμε την πλήρη υποστήριξη. Και όπως σας είπα πριν, τόσο νομικά όσο και οικονομικά. Όταν λέω οικονομικά, όχι φυσικά να μπουν στη διαδικασία οι άνθρωποι και δεν έχουν τέτοιο ταμείο προκειμένου να αποζημιώσουν τις ζημιές. Νομικά, ενώ οικονομικά από την άψη το πώς μπορούμε να κινηθούμε και να στηρίξουν και εσάς όλους που πάθετε τις ζημιές, προκειμένου να μην βάλουμε το χέρι στην τσέπη επιπλέον. Σε δεύτερη φάση μίλησα και με τον κύριο Καρανίκο. Ο κύριος Καρανίκας, για να ξέρετε, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεντροδυτικής Μακεδονίας Εμπορικών Συλλόγων. Επιπλέον, ο κύριος Καρανίκας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕ. Η ΕΣΕ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, το ανώτατο. Είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν κάτω στην Αθήνα. Του μετέφερα ακριβώς το κλίμα και το τι έγινε στην Αλεξάνδρεια.
Ο νομικός σύμβουλος μου είπε πώς μπορούμε να κινηθούμε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πλήρη υποστήριξη και της ΕΣΕΕ και ακριβώς και σε οικονομικό επίπεδο μου είπε ο κ. Καρανίκας ότι θα προσπαθήσει, ενώ δεν έχει ξαναγίνει πουθενά άλλου κάτι αντίστοιχο, αν μπορέσει να μας βοηθήσει και η ΕΣΕΕ σε αυτό το πράγμα πάνω οικονομικά, έτσι ώστε επιπλέον να μην βάλουμε χρήματα, ξαναλέω, από την τσέπη μας, ειδικά εσείς που έχετε προκειμένου να κινηθούμε νομικά και να είστε κατοχυρωμένοι όλοι εσείς. Ο κύριος Μέγκουλης, ο οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΕΕ, μου είπε ότι θα πρέπει όλο αυτό το που έχει γίνει, τον ενημέρωσε ότι οι πλημμύρες που έγιναν, προκλήθηκαν από τα έργα τα οποία γινόντουσαν, για το γεγονός ότι δεν είχαν προβλεθεί να γίνουν φρεάτια προκειμένου να μπορούν να φύγουν τα νερά. Το έχουμε πει ότι στο παρελθόν εμείς σαν εμπορικός σύλλογος έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να πείσουμε τόσο τον Δήμαρχο όσο και τον εργολάβο εδώ, που, του έργου, να του χτυπούσαμε το καμπανάκι, να σας το πω έτσι απλά, και να λέμε κοιτάξτε, θα βρέξει, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μεριμνήστε προκειμένου να μην έχουμε. Δυστυχώς δεν μας άκουσα και να ήταν τα αποτελέσματα. Καταστραμμένες επιχειρήσεις, περιουσίες, πεταγμένα προϊόντα, μεγάλο μέγεθος και πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή που πρέπει να δαπανηθούν προκειμένου να διορθωθούν και να αποκατασταθούν όλα αυτά. Άρα σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο την υποστήριξη του Επιμελητηρίου όσο και την υποστήριξη από την ΕΣΕΕ και νομικά και οικονομικά. Το οικονομικά όσον αφορά την ΕΣΕΕ, απλά βάζω μία παρένθεση, γιατί ακόμα επειδή δεν έχει γίνει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, θα ψάξουν να βρουν τη φόρμα προκειμένου να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Σήμερα το πρωί, εγώ, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαδήμας και ο Αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είχαμε συνάντηση με τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, προκειμένου να θέσουμε αυτά τα προβλήματα. Πήγαμε εκεί πέρα και τον είπαμε, έχουν περάσει 4 ημέρες και ένας δεν έχει έρθει ακόμα να δει τι έχει συμβεί. Ένας δεν έχει περάσει προκειμένου να γίνει μία αποτίμηση των ζημιών. Τίποτα απολύτως. Σήμερα ακόμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ακόμα ψάχνουν να δούνε ποιος και γιατί θα πρέπει να μπει από πού για να κάνει την επιτροπή προκειμένου να γίνει η πραγματογνωσύνη. Επειδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κανέναν από όλους αυτούς, ούτε τον Δήμαρχο ούτε τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, πάλι ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Μέγκουλη, τον νομικό μας σύμβολο στην Αθήνα. Τον είπαμε τι συνέβη σε άλλες αντίστοιχες περιοχές και μας είπε ότι στην περίπτωση της Αθήνας, πέρσι πρόπερσι, που ήταν του παιδιού του Γρηγορόπουλου, που καταστράφηκαν περιουσίες, κάηκαν μαγαζιά και όλα αυτά, συγγνώμη, κόλλησα. Ναι, με τις ζημίες αυτές, ποιος ανάλαβε το. Μισό λεπτάκι λίγο, επειδή εγώ... Ήθελα να σας πω συγγνώμη για το όνομα, συγγνώμη. Λοιπόν, μας ενημέρωσε ότι και μετά από παρέμβαση που είχαμε και με τον κύριο, με έγγραφο που το οποίο μας έστειλε ενημέρωση ο κύριος Βεσιρόπουλος, ο Αποστόλης, έχει κάνει ήδη ένα έγγραφο το οποίο έχει πάει σε διάφορα υπουργεία προκειμένου να συσταθεί αυτή η επιτροπή. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να μην μπει επιτροπή ούτε από τον Δήμο ούτε από την Ομαρχία, αλλά αυτή η επιτροπή να μπει από το Επιμελητήριο. Γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει επιχείρηση και είναι κοντά στο στοιχείο μας. Πράγμα το οποίο αυτό ακριβώς θα μεταφερθεί στο αντίστοιχο Υπουργείο και μάλλον αύριο αυτή η απάντηση θα έχει επαρθεί και θα έρθει σαν ενημέρωση και προς το Επιμελητήριο, προκειμένου αυτή η επιτροπή να συσταθεί και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ζημιών. Λοιπόν.